Ένα βήμα πριν εγκαταλείψουν τα μελίσια τους είναι πολλοί μελισσοκόμοι, καθώς τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα και οι τιμές σκαρφαλώνουν καθημερινά και πιο ψηλά. Η αύξηση στην τιμή της ζάχαρης έχει ανεβάσει το κόστος για την τροφή των μελισσών, με αποτέλεσμα οι μελισσοκόμοι να βρίσκονται σε απόγνωση, παρότι η ζήτηση σε μέλι θα αυξηθεί λόγω των γλυκισμάτων την περίοδο των γιορτών. Δεν μπορούμε να παράξουμε. Φυσικά και πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε να το εγκαταλείψουμε το επάγγελμα αυτό. Το μέλι δεν αυξάνεται μόνο, δεν θα αυξηθεί μόνο λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, απλά και της μειωμένης ποσότητας που έχει υπάρξει φέτος, λόγω αδυναμίας τροφοδοσίας των μελισσών εν γέρος και λόγω αδυναμίας των μελισσοκόμων να επισκέπτονται όσο συχνά χρειάζεται τα μελισσοκομεία. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, το πετρέλαιο στα 2,10 και η ζάχαρη στην τριπλή τιμή από ότι πέρυσι, ας πούμε. Η ζάχαρη αποτελεί μία από τις κύριες πρώτες ύλες και για αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες. Η ξέφρενη πορεία της τιμής συμπαρασύρει και τα γλυκίσματα των Χριστουγέννων, στα οποία καταγράφονται ήδη αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η ζάχαρη από πέρυσι έχει διπλασιαστεί και η τιμή της. Να μην πούμε τώρα και την τιμή, γιατί είναι από επιχείρηση σε επιχείρηση είναι διαφορετική. Αλλά η αύξηση είναι 100-120%. Και φυσικά είναι όλες οι πρώτες ύλες, δηλαδή βούτυρα, λάδια, τα άλευρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και δεν σταματάνε, δυστυχώς πάλι συζητάνε για αυξήσεις. Αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε οι τιμές να παραμείνουν προσιτές στους καταναλωτές και να μπουν σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα παρά τον καταιγισμό των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Ο φούρνος της γειτονιάς προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά τις τιμές πάντα. Αυτό επικοινωνούμε και με όλα μας τα μέλη. Όσο μπορείτε, συγκρατήστε τις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει. Γιατί τι να το κάνουμε όταν ο κόσμος δεν μπορεί να μπει στο μαγαζί. Δεν θέλω να γίνω προφήτης, αλλά δυστυχώς θα είναι μεγάλες οι αυξήσεις. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος να κάνει την έρευνά του, να κοιτάξει, να ψάξει, να βρει πού θα βρει ένα καλό προϊόν. Για ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις κάνουν λόγο οι αρτοποιοί, ενώ τη στήριξη της κυβέρνησης ζητούν οι μελισσοκόμοι, καθώς όπως λένε, ο κλάδος τους οδηγείται σε αφανισμό. Μέσα από πολιτική βούληση πρέπει να αναλάβει, να στηρίξει τον κλάδο. Έχουμε αιτηθεί ήδη σαν ομοσπονδία, αλλά και σαν σύλλογος, τη στήριξη του κλάδου, ούτως ώστε να μην αφανιστούμε, γιατί κινδυνεύουμε με αφανισμό.